Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο Αργό Web TV και στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Ενεργό Πολίτη». Καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα είναι ο κύριος Πολυμέρης Γεώργιος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στην Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Πολυμέρης, σε συνέχεια των εκπομπών που έχει κάνει στο Αργό Web TV για τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, σήμερα θα μας μιλήσει για το κόστος ταφής των αποβλήτων. Καλώς ήρθατε, κύριε Πολυμέρη. Καλησπέρα, κυρία Κόνσουλα. Ακούμε συχνά για το τέλος υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Τι είναι αυτό το τέλος και πώς το διαχειρίζεται η κάθε διοίκηση, ας πούμε, στη το χώρα μας. Το τέλος ταφής των αποβλήτων είναι τα απόβλητα στην ουσία των αστικών πόλεων, κυρία Κόνσουλα, τα οποία επειδή δεν έχει γίνει διαλογή, είτε δεν χρειάστηκε, είτε δεν διαχειρίστηκε σωστά για να ανακυκλωθούν και καταλήγουν προς ταφή. Και φυσικά, όπως έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές, αυτός ο οποίος ρυπαίνει είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώνει. Τώρα σήμερα θα μιλήσουμε πιο πολύ για την διαχείριση που γίνεται στη χώρα μας, για ποιο λόγο δηλαδή φτάνουμε να πληρώνουμε άλλο έναν φόρο, γιατί στην ουσία θα μπει ένας φόρος, είναι ένας φόρος στην ουσία το κόστος ταφής των αποβλήτων, που ποιος άλλος θα μπορούσε να το υπομισθεί. Φυσικά αυτός ο οποίος πληρώνει πάντα, αυτόν τον οποίο τον έχουν καταρακώσει οικονομικά, όλα τα νοικοκυριά, τα ελληνικά, έχουν καταρακωθεί οικονομικά με όλη την υπερφορολόγηση που υπάρχει στον τόπο μας, και για άλλη μια φορά ο ίδιος ο Έλληνας καλείται να πληρώσει φόρο για την ταφή των αποβλήτων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτραπεί και να υπάρχει μια διαχείριση τέτοια ώστε να έχουμε περισσότερη ανακύκλωση, να επιβαρύνεται λιγότερο το περιβάλλον. Και εκτός όλων των άλλων, κυρία Κόνσουλα, όπως έχουμε δει με τόσα προβλήματα που έχουν και ακόμη και οι χωροί υγειονομικής ταφής, δεν μπορούμε να φτάνουμε να την πληρώνει πάλι ο ίδιος ο Έλληνας, ενώ η διαχείριση της διοίκησης της χώρας μας δεν κάνει αυτό το οποίο είναι το αυτονόητο, να προστατεύει το περιβάλλον, να μην πληρώνει η χώρα μας πρόστιμα για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και της εσωτερικής διοίκησης, όπως έχουμε αναλύσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς των αποβλήτων. Όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές, προκειμένου να πληρώνει τα πρόστιμα, αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να τα επενδύσει για την βελτίωση των χώρων ταφής αποβλήτων, έτσι δεν είναι? Τη βελτίωσή τους, να υπάρξει, να μπορέσει να γίνεται και ανακύκλωση, να υπάρχουν περισσότεροι τομείς ανακύκλωσης, περισσότερα εργοστάσια ανακύκλωσης, ώστε και με το κατάλληλο προσωπικό, με τους κατάλληλους χώρους των προδιαγραφών που αρμόζει, που θα μπορούσε να γίνει αυτό αν υπήρχε κάποιος ο οποίος θέλει να διοικήσει αυτή τη χώρα, κάποιος ο οποίος θα πρέπει να είναι από τη βάση, αλλά τελικά δεν είναι από τη βάση. Για όλα, κύριε Πολυμέρη, χρειάζεται πολιτική βούληση εδώ που τα λέμε. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αλλά το αναφέρω αυτό, κυρία Παρουσιαστά, διότι στην ουσία όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι διοικούν τη σημερινή μέρα τη χώρα μας, τους γνωρίσαμε μέσα από ένα γυαλί. Ποτέ δεν τους γνωρίσαμε από κοντά, ποτέ δεν τους νιώσαμε ότι είναι ένα με εμάς, ότι είναι από εμάς. Ποτέ δεν νιώσαμε ότι είναι κοντά μας, ποτέ δεν νιώσαμε ότι αυτοί όντως είναι που θα, με αυτούς θα δούμε το φως. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε νιώσει, φτάνουμε να βλέπουμε ότι στην ουσία είμαστε οι κυνηγημένοι μέσα στη χώρα μας, ξένοι μέσα στη χώρα μας, και γι' αυτό βλέπουμε όλο αυτό το κυνηγητό με φόρους, με δασμούς συνεχόμενα, χωρίς κανέναν ίκτο προς τον Έλληνα. Κύριε Πολυμέρη, από τη στιγμή που εναλλάσσονται στην εξουσία οι ίδιοι και οι ίδιοι και δεν κάνουν τίποτε, γιατί και εγώ από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου, τις ίδιες οικογένειες βλέπω να εναλλάσσονται στην εξουσία, τότε ποιος φταίει? Φταίμε εμείς οι ίδιοι, νομίζω. Εμείς φταίμε στο κομμάτι ότι μας υποδείξαν ότι τελικά δεν είμαστε εμείς οι άξιοι αυτοί που μπορούν να διοικούν στη χώρα μας, ότι χρειάζεται κάποιες ειδικές σπουδές, ειδικές γνώσεις για να μπορέσει. Ειδικά πανεπιστήμια, ναι, που πηγαίνουν μόνο αυτοί. Όλοι έχουν περάσει από ένα πανεπιστήμιο, αυτό είναι μια αλήθεια. Έχετε, αλλά από εκεί και πέρα, για να μπορέσει να διοικήσει τη χώρα, που να γνωρίζει τα προβλήματά της. Είτε αυτά είναι εργασιακά, είτε αυτά είναι του περιβάλλοντος και το τι προβλήματα έχει ένα περιβάλλον. Στον κάθε τομέα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος από τη βάση ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματα.
Κάτι τέτοιο δεν το έχουμε δει να συμβαίνει και δεν το έχουμε δει ποτέ στην πράξη να γίνεται. Γιατί ποτέ κανείς από όλους εμάς, συνελληνές μου, δεν έχει ανέβει στη διοίκηση. Γιατί η πραγματική δημοκρατία είναι να άρχουμε, να διοικούμε, αλλά και να αρχόμαστε, να διοικούμαστε. Κάτι το οποίο δεν μας έχουν αφήσει, μας αποτρέψαν να το κάνουμε αυτό πράξη. Σήμερα εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς που είναι απέναντί μας. Εμείς να είμαστε αυτή μια η μονάδα η οποία θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τα κοινά, να δομηθούμε ως πραγματικοί πολίτες και εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε τη διοίκηση της χώρας μας, γιατί εμείς είμαστε αυτή η άξη. Εμείς είμαστε αυτή η βάση, η σταθερή, αυτή που αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι είμαστε και στεκόμαστε όρθιοι μετά από όλη αυτή την υπερφορολόγηση, από όλο αυτό το κυνηγητό της χώρας μας να πτωχεύσει, που τελικά δεν πτώχευσε, γιατί τελικά τα ταμεία μας ήταν γεμάτα, γιατί ως Έλληνες έχουμε τεράστιο πλούτο, γιατί με την Ελλήνων Συνέλευσης σταματήσανε όλα τα ρολόγια τη στιγμή που ήθελαν να πτωχεύσουν τη χώρα μας. Οπότε και ο πλούτος υπάρχει. Εμείς είμαστε αυτοί που θα διαχειριστούμε τη χώρα μας, γιατί εμείς μόνο μπορούμε. Τώρα να γυρίσουμε και πάλι στο θέμα μας, να μας πείτε πόσους τόνους πλαστικών αποβλήτων, κύριε Πολυμέρη, παράγουμε και πόσα από αυτά είναι εκμεταλλεύσιμα. Αναχρόνο, κυρία παρουσιαστά, 730.000 τόνοι με στοιχεία του 17 που έχουμε, παράγονται 730.000 τόνοι πλαστικών. Μεγάλη ποσότητα. Οι οποίοι από αυτούς οι 610.000 τόνοι καταλήγουν σε χυτά και χωματερές. Και οι 70-75.000 καταλήγουν σε ανακύκλωση, αλλά το σημαντικό κομμάτι, μετά από όλη αυτή τη διαχείριση που βλέπουμε ότι τελικά δεν έχουμε το επίπεδο ανακύκλωση που θα έπρεπε στην διαχείριση της ανακύκλωσης των τομέων των πλαστικών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το πλαστικό δεν αποσυντίθεται όταν μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο. Χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος, ναι, για να μπορέσει να απορροφηθεί από το περιβάλλον. Μιλάμε για ένα... Και πάλι θα το μολύνει. Μιλάμε για ένα σκεύος το οποίο έχουμε φτιάξει, πλαστικό, οτιδήποτε, το οποίο, κυρία Κόνσουλα, έχει και κάποια χημικά για να σταθεί όλη αυτή, ναι, η μίξη που έχει δομηθεί για να γίνει το σκεύος που θέλουμε να γίνει. Οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό. Γιατί περιέχει και χημικά, περιέχει συστατικά τα οποία χρειάζονται χρόνο να απορροφηθούν και να αποσυντεθούν. Αλλά το σημαντικό κομμάτι που είναι και ο λόγος που πρέπει να σταθούμε και αξίζει να σταθούμε, μιλήσαμε για ότι θα υπάρχει ένα κόστος ταφής. Ωραία. Μιλάμε ότι βάσει του νόμου 4555 του 2018, από 1η του 2022 θα είναι 20 ευρώ, από 20 ευρώ και πάνω θα ανεβαίνει 5 ευρώ το χρόνο. Θα ανεβαίνει από 1η του 2022 5 ευρώ το χρόνο, ήταν 20 ευρώ, θα ανεβαίνει 5 ευρώ το χρόνο, το ξαναλέω. Και θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι 1η του 27 στα 55 ευρώ το χρόνο, ο τόνος. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο με όλους αυτούς τους τόνους που αναλύσαμε των πλαστικών. Ναι, 700 τόνους. Μιλάμε για τεράστια ποσά, κυρία Κόνσουλα. Μιλάμε ότι δεν είναι μόνο τα πλαστικά τα οποία καταλήγουν να μην ανακυκλώνονται στον βαθμό που πρέπει. Είναι και άλλα υλικά τα οποία καταλήγουν, χαρτί, πλαστικό, αλουμινό, χαρτά και ό,τι βάλει ο νους. Ακριβώς. Οπότε μιλάμε για μια χασούρα. Τώρα θα σταθούμε στη χασούρα που έχουμε την οικονομική ως κράτος από τα πλαστικά. Μιλάμε για 26 εκατομμύρια ευρώ κάθε έτος χάνουμε επειδή δεν ανακυκλώνουμε την ποσότητα πλαστικών που θα έπρεπε να ανακυκλώνουμε. Δεν διαχειριζόμαστε, δεν υπάρχει διαχείριση στη χώρα μας το πώς να γίνει η ανακύκλωση ώστε να μην μολύνει το περιβάλλον, ώστε να σταματήσουν τα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα μας, ώστε να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση που είναι στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή όλα θα μπορούσαν να σταματήσουν άμα είχαμε μια διαχείριση και να το δούμε κερδοφόρα, να το δούμε ότι υπάρχει ένα έσοδο το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, ότι ο Έλληνας αρκετά τράβηξε όσα τράβηξε, ότι είμαστε εδώ πέρα για να το διαχειριστούμε αυτό, αλλά δεν το κάνουμε. Σωστά να το διαχειριστούμε, ναι. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε να το κάνουμε. Ναι, βλέπουμε ότι χάνουμε 26 εκατομμύρια, αλλά μας βάζουν φόρο για το ότι θάβονται τα απόβλητα και ότι καταλήγουν σε ταφή. Όλο αυτό είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Τη μία στιγμή να λέμε ότι χρειαζόμαστε χρήματα για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ότι
μολύνεται το περιβάλλον, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κόστος σταθής. Αλλά από την άλλη, κυρία Κόνσουλα, βλέπουμε ότι μας μπαίνει εκτός από το φόρο, έχουμε και χασούρα επειδή δεν ανακυκλώνουμε. Οπότε τελικά θέλουν να διαχειριστούν ένα πρόβλημα. Φταίει ο Έλληνας πολίτης και του βάζουν το φόρο, αλλά από την άλλη, ως διαχείριση της χώρας, βλέπουμε ότι μπαίνουν 26 εκατομμύρια, είμαστε εκτός και δεν έχουμε αυτό το κέρδος, αλλά μας βάζουν αυτό το φόρο. Δηλαδή, για ποια διαχείριση, δεν υπάρχει διαχείριση στη χώρα μας, δεν υπάρχει φρόνημα αλληλικό στη χώρα μας, στη διοίκηση της χώρας μας, που να υπάρχει στην ουσία ανταποδοτικότητα προς τον Έλληνα. Στην ουσία, βλέπουμε μια αντιπαλότητα με το ίδιο το γένος το ελληνικό. Γιατί όταν πολεμάς οικονομικά τον ίδιο τον Έλληνα σήμερα, ο οποίος έχει πόσες χιλιάδες αυτοκτονίες, από τα πόσα μας δηλώνουν, από 50 και πάνω μας δηλώνουν, αλλά συνεχώς ακούμε καθημερινά ότι Έλληνες από όλες τις ηλικίες, από 20 ετών, μπορεί και λιγότερο, μέχρι και τις ανώτερες ηλικίες, έχουμε αυτοκτονίες. Δυστυχώς. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Και βλέπουμε για άλλη μια φορά συνεχίζουν και βάζουν και άλλους φόρους και τους αυξάνουν και συνεχώς τους αυξάνουν. Τελικά τώρα με αυτόν τον νόμο που μας είπατε θα αλλάξει κάτι ή μόνο θα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης πάλι? Για να αλλάξει κάτι στη χώρα μας, γιατί ναι, βλέπουμε ότι έχουμε μια πολυνομία. Βλέπουμε ότι κανένας νόμος δεν έχει εξυπηρετήσει ποτέ το ελληνικό φρόνημα, τον ελληνικό βίο, την ελληνική ζωή να αναπτυχθεί, να μπορέσουμε επιτέλους να ξαναέχουμε συνέχεια των απογόνων μας, γιατί με όλες αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που μπαίνουν φρένο στην ουσία και να συνεχίσει ο Έλληνας να δημιουργεί, να φέρει στη ζωή τα δημιουργήματά του. Βλέπουμε συνεχώς ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικά επειδή συνεχώς το χτυπάνε οικονομικά. Οπότε για να μπορέσει να αλλάξει κάτι πρέπει να αλλάξει από τη βάση. Έως τώρα οι νόμοι μας δεν βγαίνουν από μια βάση η οποία θα εξυπηρετεί τον ίδιο τον Έλληνα ως σύνολο και όχι ένα μέρος του συνόλου που εξυπηρετείται σήμερα από αυτή την πολυνομία που μέσα σε αυτούς δεν είναι κανένας Έλληνας. Ο Έλληνας για να μπορέσει να τα αλλάξει όλα αυτά, γιατί όλα από τον Έλληνα ξεκινάνε, αυτός είναι ο ασταθμητός παράγοντας που θα φέρει την ανατροπή σε κάθε σχέδιο το οποίο σε αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας που εχθρεύεται τον ίδιο τον Έλληνα και το βλέπουμε και το βιώνουμε όλοι μας, συνελληνές μου, θα αλλάξει μόνο από εμάς τους ίδιους. Υπάρχει η βάση για να μπορέσουν να δομηθούν οι νόμοι και να είναι καθαροί προς τον Έλληνα πολίτη, να τον προστατεύουν αυτοί οι νόμοι και να μπορέσει επιτέλους ο Έλληνας να δημιουργήσει προστατευμένος πια από την πολιτεία του, η οποία θα είναι ένα με αυτόν, γιατί αυτός θα είναι η πολιτεία και η πολιτεία θα είναι αυτός, γιατί αυτός θα έχει δημιουργήσει την πολιτεία του, η οποία θα είναι ένα με αυτόν, και μέσα από όλη αυτή την αλχημία θα μπορέσει με το ελληνικό αξιακό σύστημα, το οποίο όλοι οι νόμοι που θα πορεύουν από αυτό θα έχουν δίκαιο, θα έχουν αλήθεια. Ποτέ δεν θα κρύβεται κάτι πίσω από την κουρτίνα, απλά και μόνο για να περιμένει στη γωνία τον κάθε Έλληνα και να το βάλει τρικλοποδιά και να το ρίξει από τόσο ψηλά που θα μπορούσε να φτάσει, που έχει φτάσει και θα ξαναφτάσει στις μέρες των Ελλήνων. Και αυτό το κάνουμε στις Ελληνές μου όλοι μαζί, γιατί μόνο μαζί μπορούμε. Αρκετά μας κρύψαν το φως το οποίο έχουμε μέσα μας. Ήρθε η ώρα όλοι εμείς να ξαναδείξουμε και να ξαναθυμίσουμε σε όλους τους ανθρώπους ότι το φως των Ελλήνων είναι εδώ πέρα, δεν έχει φύγει ποτέ και ήρθε και να ξαναθυμίσει σε όλους ότι η ελευθερία κερδίζεται. Ότι για την ελευθερία πρέπει να παλέψεις και να τη διατηρήσεις πάντα. Είτε έχεις πόλεμο είτε δεν έχεις. Τώρα θα την κερδίσουμε και μετά θα τη διατηρήσουμε γιατί εμείς θα είμαστε πολίτες που οι οποίοι ως οπλίτες θα προστατεύουμε για πάντα την πολιτεία μας και την διοίκηση της χώρας μας να ασφαλιστεί ώστε ποτέ ξανά να μπει κανένας με δόλιο σκοπό και στόχο. Άρα κύριε Πολυμέρη, ο πολίτης παράγει πολιτεία και πρέπει να εμφανιστεί κάποια στιγμή ο πολίτης να αναλάβει τη διαχείριση της χώρας του. Ο πολίτης είναι έτοιμος. Έτοιμος. Η στάση η όλη αυτή που, η οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μας, ο πολίτης έχει αντιληφθεί την όλη κατάσταση. Το τι βιώνει το γνωρίζουμε όλοι μας και το βιώνουμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μας πρέπει να κάνει την έρευνά του, να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ τα οποία του λείπουν, ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και να πάρει μια καθαρή απόφαση, όσο καθαρό είναι και το ελληνικό γένος μας, το οποίο ενώνεται για να σταματήσει αυτόν τον ατελείωτο πόλεμο κατά του ίδιου του γένους των Ελλήνων.
Κύριε Πολυμέρη, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ή να το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το θέμα αυτό που Οι ανοίξατε. Οι επιλογές, κυρία Κόνσουλα, για να μπορέσει ο κάθε συνελληνάς μας να ενωθεί και να συνεισφέρει σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα της απελευθέρωσής μας, ο οποίος είναι από εμάς, για εμάς, υπάρχουν ποικίλοι τρόποι. Ένας από αυτούς είναι από αυτή τη θέση και στάση που βρίσκομαι, που θα μπορούσε να είναι ο κάθε συνέλληνάς μου εκεί πέρα, να τον βλέπω εγώ και να με εμψυχώνει ο ίδιος να σταθώ στο ύψος μου. Μιλάω με την ιδιότητα του υποψήφιου βουλευτή, ότι θα μπορούσε ο κάθε συνέλληνάς μου να είναι σήμερα εδώ πέρα, ώστε να θυμίσει και να μεταδώσει την αλήθεια ότι ο τρόπος για την απελευθέρωσή μας είναι εδώ. Ο τρόπος για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας είναι το κάθε ένα εγώ, το οποίο πρέπει να ενταχθεί στο εμείς για να τελειώνει αυτός ο αδυσόπιτος πόλεμος. Με λίγα λόγια, καλείτε τον κάθε πολίτη να βάλει υποψηφιότητα ως βουλευτής όπως και εσείς, αν κατάλαβα είναι καλά. Είναι χρέος και καθήκον όλων μας να σταθούμε στο ύψος μας και μια διαδρομή είναι αυτή, την οποία είναι μια διαδρομή την οποία όλοι πρέπει να την περπατήσουν για να δούμε τελικά ότι βουλευτής τελικά είναι η βούληση όλων των ανθρώπων. Σήμερα βλέπουμε ότι η βούληση όλων των ανθρώπων δεν αντιπροσωπεύεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν έχει εκεί μέσα βούληση των Ελλήνων. Ούτε βουλή, ούτε βούληση των Ελλήνων. Ακριβώς. Κύριε Πολυμέρη, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε τώρα, ειδικά για τους Έλληνες που τους καλείτε να πάρουν θέση ως βουλευτές. Θα ήθελα σε μια επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε το θέμα αυτό, γιατί είναι μεγάλο το θέμα των αποβλήτων. Θα σας περιμένω σε μια επόμενη εκπομπή να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Καλό σας απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Καλό σας απόγευμα.